Όχι άλλες απαγορεύσεις για τα συμφέροντα άλλων. Εντονότατες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ήδη το νομοσχέδιο για την αίραση τεχνική αθλητική αλεία στην Ελλάδα που έθεσε προς διαβούλευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το νομοσχέδιο είναι διαθέσιμο για διαβούλευση και υποβολή σχολείων μέχρι τις 4 Ιουνίου. Στα σχόλια που μπορεί να διαβάσει κανείς κάτω από επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου γίνεται σαφές πως οι ερασιτέχνες αλείς θεωρούν ότι οι διατάξεις που προωθούνται προστατεύουν τους επαγγελματίες ψαράδες και όχι το θαλάσσιο περιβάλλον. Πείσε τον ερασιτέχνη να κάνει το χόμπι του. Η μεγαλύτερη αντίδραση είναι στο άρθρο που προβλέπει την απαγόρευση χρήσης ζωντανού δολώματος. Ζωντανό δόλωμα είναι παραδείγματος χάρη το σκουλίκι και η σουπιά, δολώματα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και θεωρούνται τα καλύτερα για την προσέλκυση μεγάλων ψαριών, αλλά και μικρότερων, καθώς υπάρχουν ψάρια που τσιμπάνε εντός εισαγωγικών μόνο σε ζωντανό δόλωμα. Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου μειώνονται στο μισό τα αγκίστρια που μπορεί να έχει το παραγάδι ενός ερασιτέχνη, ενώ καταργείται η διάταξη που προέβλεπε ότι ο αριθμός των αγκιστριών αφορά κάθε άτομο μέσα στη βάρκα. Πλέον το 150 είναι το maximum, ανεξάρτητα το πώς είναι οι ψαράδες σε μια βάρκα. Μειώνονται επίσης τα κιλά των ψαριών που μπορεί να αλλιεύσει ο ερασιτέχνης ημερησίως, ενώ δεν υπόκεινται σε περιορισμούς τα δηλητηριώδη και τοξικά ψάρια όπως οι Γερμανοί, λαγοκέφαλοι και λεοντόψαρα. Τέλος, όσον αφορά στο ψαροντούφεκο, προστίθεται και ο Απρίλιος τους μήνες που απαγορεύεται, μαζί με τον Μάιο, όπου οι ερασιτέχνες έλεγαν ότι ήταν ήδη παράλογη η απαγόρευση για τον ένα μήνα. Σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο νόμου έχει ξεσηκώσει το σύνολο των ερασιτεχνών αλλιέων και των ανθρώπων του χώρου, οι οποίοι κατακρίνουν με σφοδρότητα την κυβέρνηση. Το πρωί της Κυριακής, στην Χαλκίδα, τα μέλη του Συλλόγου Παράκτειας Αλλιείας πραγματοποίησαν συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να δείξουμε ότι είμαστε αντίθετοι στα καινούργια μέτρα που πάει να βγάλει το ΙΠΑΤ, λοιπόν, το οποίο μας απαγορεύει στους ερασιτέχνες, είτε είναι παράκτιο ψάρεμα, είτε είναι από βάρκα, λοιπόν, μας απαγορεύει το ζωντανό δόλωμα, πράγμα το οποίο δεν γίνεται γιατί όλα τα δολώματα είναι ζωντανά, δεν υπάρχει. Θα γυρίσουμε στην εποχή του παππού μου με το ζυμάρι, δεν γίνεται αυτό. Και ακούγεται ότι θέλουν και να γίνει και 3 μέρες τη βδομάδα, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή. Ο λόγος που θέλουν να περάσουν αυτά τα μέτρα, ποιος ψεύδεται ότι είναι? Ο λόγος που θέλουν να τα περάσουν αυτά τα μέτρα από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι παραπονεθήκαν οι επαγγελματίες, οι μεγάλοι σοβαροί επαγγελματίες, αυτοί που καταστρέφουν τη θάλασσα ουσιαστικά και όχι εμείς, ότι γίνεται υπεραλίευση από εμάς τους ερασιτέχνες. Λοιπόν, ότι το κάνουμε, δεν το κάνουμε για χόμπι, αλλά το κάνουμε για βιοποριστικούς λόγους, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει αυτό. Όλοι εδώ πέρα έχουμε τη δουλειά μας, ασχολούμαστε με κάτι. Και αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε πίσω μας είναι η αγάπη μας, το χόμπι μας, η ηρεμία μας. Που δεν μας έχει μείνει κάτι άλλο να ηρεμήσουμε σαν άνθρωποι πλέον με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Έχετε να προτείνετε κάποια μετατροπή στον νόμο ή σας ενοχλεί στο σύνολο? Όχι, μας ενοχλεί στο σύνολο. Τι μετατροπή? Τα πράγματα να μείνουν όπως είναι. Να μπορούμε κι εμείς, ο κάθε άνθρωπος εδώ πέρα πίσω μου έχει τα παιδιά του, την οικογένειά του. Τα παίρνει να πάει μία ώρα, δύο στη θάλασσα να ψαρέψουν, να παίξουν. Και αυτό αυτή τη στιγμή μας το απαγορεύει. Για ποιο λόγο οι επαγγελματίες? Εμείς εδώ στη Χαλκίδα και γενικά όλη η Ελλάδα βρέχεται όπως ξέρουμε γύρω-γύρω από θάλασσα. Άρα λοιπόν δεν ανήκει η θάλασσα μόνο στους επαγγελματίες, ανήκει και σε εμάς, τους ερασιτέχνες. Είναι το χόμπι μας, ρε παιδιά. Είναι αμαρτία αυτή τη στιγμή να πάει να κοπεί αυτό το χόμπι.